Καλησπέρα σας. Εκ μέρους των διοργανωτών να σας καλωσορίσω και εγώ και να επισημάνω ότι η καιρή που ζούμε είναι αρκετά ζόρικη και οπωσδήποτε τα προβλήματα, τα φλέγοντα προβλήματα της κοινωνίας, προβλήματα επιβίωσης πραγματικά εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι που φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη να σκύψουμε ξανά στην επαναστατική θεωρία από την άποψη πρωτίστως του να φωτίσουμε δρόμους για την επαναστατική πράξη. Να υπενθυμίσω... Ακούει αυτός, δεν έχω φορτώ μου βάση. Θα το παλέψουμε. Να υπενθυμίσω τη ρίση του Λένιν ότι χωρίς επαναστατική θεωρία η επαναστατική πράξη μπορεί να είναι τυφλή. Για λόγους που δεν εμπίπτουν άμεσα σε αυτό το αντικείμενο που θα πραγματευτούμε σήμερα, επί μακρόν η θεωρία ήταν διωγμένη τόσο, εννοώ την επαναστατική θεωρία, με βασικό κορμό το μαρξισμό, ήταν και είναι διωγμένη τόσο από τους επίσημους θεσμούς, πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς, που κάνουν τα πάντα ή να την αφανίσουν ή να την διαστρεβλώσουν με τέτοιο τρόπο που να γίνει μία από τις ήδη υφιστάμενες με όλη την ακαδημαϊκή, ας πούμε, καθώς πρεπική αντίληψη, μία από τις υφιστάμενες πολλές θεωρήσεις, γεγονός το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ακύρωση της επαναστατικής θεωρίας, αλλά και από τους επαναστατικούς φορείς, ενώ πολιτικά κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, πολιτικές συλλογικότητες, οι οποίες για λόγους επίσης ιστορικά νομοτελείς, όπως θα δούμε στα πλαίσια της μαρξιστικής αντίληψης για την νομοτέλεια, επιφυλάσσουν στη θεωρία ένα ρόλο κάθε άλλο παρά τέτοιο με αυτόν που οι θεμελιωτές της επαναστατικής θεωρίας, ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν, επιφύλασαν για αυτή τη θεωρία. Δηλαδή, ανάγουν τη θεωρία σε θεραπενίδα της άμεσης πολιτικής πρακτικής τους. Σε μια θεολογική αντίληψη για τη θεωρία, δογματική καθαρά αντίληψη για τη θεωρία ή αναθεωρητική κατά το δοκούν, εκείνο που κάνουν είναι να κάνουν εργαλειακή χρήση της θεωρίας για μια εκ των υστέρων δικαίωση των όποιων προηλημένων αποφάσεων και θέσεών τους. Αυτό όμως δεν είναι θεωρία. Πραγματική θεωρία, πραγματική επιστήμη είναι εκείνη η μορφή κοινωνικής συνείδησης, εκείνη η μορφή διάγνωσης της πραγματικότητας που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού και της πορείας της ανθρωπότητας, της νομοτελούς πορείας της ανθρωπότητας, και θα δούμε παρακάτω ότι αυτή η νομοτελής πορεία περιλαμβάνει οπωσδήποτε την επαναστατική προοπτική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν δομικό, θεμελιώδη συστατικό της κοινωνικής συνείδησης η επαναστατική θεωρία, του πολιτισμού συνολικά, που επιτρέπει να επιτελούνται τρεις βασικές αλληλένδετες λειτουργίες. Πρώτον, η επιστημονική αντικειμενική περιγραφή αυτού που υπάρχει. Δεύτερον, η επιστημονική εξήγηση και ερμηνεία του γιατί και πώς υπάρχει αυτό που υπάρχει. Και τρίτον, στη βάση των δύο προαναφερθέντων, η επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση του τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αδιανόητο να χαράξουμε στρατηγικές και τακτικές για τις προοπτικές της ανθρωπότητας χωρίς αυτές τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες της επαναστατικής θεωρίας. Και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι οι όμιλοι σύλλογοι που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, η αλήθεια είναι ότι ο όμιλος επαναστατικής θεωρίας προς το τέλος εντάχθηκε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά έχουμε δείξει και στο παρελθόν πως υπάρχει ευρύτατο πεδίο αλλά και βαθύτατη ανάγκη ενασχόλησης με αυτά τα ζητήματα. Ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση πραγματικής ειλικρινούς αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας και πραγματικής υπηρεσίας στο επαναστατικό κίνημα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι μία από τις βασικές νομοτέλειες της πραγματικής επιστήμης, της επαναστατικής θεωρίας συμπεριλαμβανομένης, είναι και το γεγονός ότι η λογική της, θα έλεγα, ανεπηρέαστης αντικειμενικής επιστημονικής έρευνας ταυτίζεται
με τις βαθύτερες ανάγκες και τις προοπτικές της ανθρωπότητας. Αυτό ισχύει πολύ παραπάνω για τον μαρξισμό. Με αυτή την έννοια δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτή η συνέβρεση και η συνεργασία των ομίλων. Δεν είναι τυχαίο ότι η αναζήτηση μίας θεμελίωσης με τοπικής ενωτικής προοπτικής γίνεται με σημαντική ευχέρεια στα πλαίσια συλλογικοτήτων που ασχολούνται σοβαρά με τη θεωρία, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά διδακτικό. Αλλά ας περάσουμε στο κυρίως θέμα μας. Θέμα μας σήμερα είναι ο ιστορικός υλισμός ή αλλιώς η υλιστική αντίληψη της ιστορίας. Για να είμαστε ακριβέστεροι, η διαλεκτική υλιστική αντίληψη της ιστορίας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ιστορικός υλισμός είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά στοιχεία μιας συνολικής επαναστατικής θεωρίας που θεμελιώθηκε από τον Μάρξ και τον Έγγελς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ίδια η έννοια μαρξισμός ως κλάδος της επαναστατικής θεωρίας, ως βασικό θεμελιώδες θα έλεγα ρεύμα της επαναστατικής θεωρίας, έχει να ασχοληθεί στην ιστορική του πορεία με τρία βασικά αλληλένδετα γνωστικά αντικείμενα. Όπως κάθε επιστήμη και η επαναστατική θεωρία από τον καιρό που έγινε επιστημονική οφείλει να αντιμετωπίζεται επιστημονικά, δηλαδή ως επιστημονική θεωρία και μεθοδολογία, άρα οφείλουμε με, αν θέλετε, επιμέλεια, με συστηματικό τρόπο, να διαγνώσουμε ποια είναι τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο μαρξισμός. Πρώτο γνωστικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο μαρξισμός είναι η κοινωνία ως ολότητα στην ιστορία της, στη δομή και στην ιστορία της για την ακρίβεια. Με άλλα λόγια, ερευνά εδώ τη δομή και την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεύτερο γνωστικό αντικείμενο είναι οι σχέσεις παραγωγής του τελευταίου εκμεταλλευτικού, κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού που λέγεται κεφαλαιοκρατία. Με άλλα λόγια, είναι το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης, της πολιτικής οικονομίας, της κεφαλαιοκρατίας. Τρίτο γνωστικό αντικείμενο είναι η προοπτική της ανθρωπότητας, η ενοποιημένη ανθρωπότητα, αυτό που οι κλασικοί αποκαλούσαν κομμουνισμό. Αυτά τα τρία γνωστικά αντικείμενα απασχόλησαν ιστορικά τους κλασικούς σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους με διαφορετικό ιστορικό φορτίο, γιατί έχει τεράστια σημασία το ιστορικό φορτίο το οποίο υπάρχει στην κοινωνία, οι ανάγκες της ανθρωπότητας, και ταυτόχρονα με διαφορετικούς τρόπους και μέσα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε, έστω με απλά λόγια, ότι κομβικό ρόλο στη διάγνωση μίας επιστήμης διαδραματίζει μαζί με τη διακρύβωση του τι είναι το γνωστικό αντικείμενο, το τι είναι η μέθοδος με τη βοήθεια της οποίας διερευνούμε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Μέθοδος είναι η οδός της οποίας μετέρχεται κάποιος, ο δρόμος που ακολουθεί για να φτάσει σε κάτι, για να φτάσει στην αληθή γνώση περί του γνωστικού αντικειμένου. Άρα μέθοδος με την ευρεία έννοια είναι οι δρόμοι, τα μέσα και οι τρόποι προσπορισμού γνώσης, τα μέσα και οι τρόποι με τη βοήθεια των οποίων μπορεί ο άνθρωπος να διαγνώσει την πραγματικότητα. Η μέθοδος λειτουργεί ως ο κατεξοχήν δυναμικός κόμβος, θα λέγαμε, της ερευνητικής δραστηριότητας και τα εκάστοτε αποτελέσματα της γνώσης συστηματοποιούνται με τη μορφή θεωρίας, με τη μορφή επιστημονικών θέσεων και ούτω καθεξής. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τρία αυτά γνωστικά αντικείμενα που περιέγραψα βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της ζωής των κλασικών, του Μάρξ και του Έγγελς ιδιαίτερα στο 19ο αιώνα. Και επίσης στα τρία αυτά γνωστικά αντικείμενα δεν ήταν μόνο ο Μάρξ και ο Έγγελς που άρχισαν να ασχολούνται, αλλά στην ιστορία της επιστήμης και της φιλοσοφίας ασχολούνταν και άλλοι άνθρωποι πριν από αυτούς. Άρα υπάρχει μία πορεία, ένας δρόμος, κάποια κεκτημένα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το επίπεδο ανάπτυξης οποιασδήποτε επιστήμης, οποιασδήποτε θεωρίας, εξαρτάται από μερικούς παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν συνδυαστικά, διαλεκτικά, όπως λέμε στη φιλοσοφία. Πρώτο και κύριο εξαρτάται από το επίπεδο
ανάπτυξης του αντικειμένου της έρευνας. Από το είδος του αντικειμένου της έρευνας. Τι είναι αυτό το αντικείμενο? Από τι συνίσταται? Τι είδους αλληλεπιδράσεις υπάρχουν μεταξύ των μερών του? Από πού προήλθε? Πώς πρωτοεμφανίστηκε? Ποια είναι η πορεία διαμόρφωσής του και ανάπτυξής του? Προς τα πού κατατείνει? Όλα αυτά χαρακτηρίζουν την ιδιοτυπία του γνωστικού αντικειμένου. Ως προς τα τρία γνωστικά αντικείμενα που προανέφερα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η κοινωνία ως ολότητα, το 19ο αιώνα, βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της διαμόρφωσής της, με την έννοια του τελευταίου, της διαδικασίας ορίμανσης, του τελευταίου κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού της κεφαλαιοκρατίας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθαυτό ορίμανσή της, για την οριμότητά της. Με αυτή την έννοια, δεν έχουμε όριμο γνωστικό αντικείμενο. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα αντικείμενο μπορεί να έχει πολλές μορφές, πολλά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στη συνθετική επιστήμη τύπου μαρξισμού είναι το γνωστικό αντικείμενο που συνιστά οργανικό όλο. Οργανικό όλο λέμε ένα σύστημα χαρακτηριστικό του οποίου είναι η εσωτερική αλληλεπίδραση, η εσωτερική συνάφεια, η εσωτερική συνοχή των πλευρών του. Είναι δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά από το ζωικό βασίλειο, είναι σαν ένα ζωντανό οργανισμό που αν αποκόψεις ένα όργανο, ένα μέρος, ένα ιστό, πάβει να είναι ζωντανό αυτό που αποκόπτεις, αλλά μπορεί και να νεκρώσει και ο ίδιος ο οργανισμός. Με αυτή την έννοια μπορούμε να δούμε το οργανικό όλο το οποίο στην πορεία της ύπαρξής του της ιστορικής περνά από διάφορα στάδια. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η κατηγορία στάδια, η έννοια στάδια, είναι μια πονεμένη έννοια στο λεξιλόγιο της αριστεράς, ιδιαίτερα από δύο ακρότητες που δεν είναι τις παρούσεις να τις αναλύσουμε, αλλά ακροθυγώς πρέπει να πούμε. Η μία ακρότητα έχει να κάνει με την θεώρηση των σταδίων ως παγιωμένων αμετάβλητων δομών, δήθεν αυτοτελών και αυθύπαρκτων, αποκομμένων μεταξύ τους. Και η άλλη αντίληψη είναι εκείνη η οποία απορρίπτει κάθε σταδιακότητα, δηλαδή ουσιαστικά απορρίπτει κάθε ποιοτική και ουσιώδη αλλαγή στην ιστορική διαδικασία. Στην πράξη απορρίπτει κάθε αιτιότητα και κάθε νομοτέλεια στην ιστορία. Είναι πάλι κομβικές κατηγορίες αυτές του ιστορικού υλισμού και του μαρξισμού συνολικά. Εδώ μιλάμε για τη διαλεκτική αντίληψη περί των σταδίων. Και εννοούμε ως στάδια αναβαθμούς μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, η οποία είναι δηλωτική του γεγονότος ότι αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία υπόκειται σε νόμους. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ποιοτικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας δηλώνουν τι? Ότι από κάπου προέκυψε, ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την εμφάνισή του, ότι υπάρχει μία πρωταρχική εμφάνισή του ότι υπάρχει μία διαδικασία διαμόρφωσης και υπάρχει και η οριμότητα. Στις προϋποθέσεις για την εμφάνιση ενός οργανικού όλου σχηματίζονται οι αναγκαίοι και ικανοί όροι για την πρωταρχική του εμφάνιση. Ας πούμε, αν το οργανικό μας όλο αυτό είναι ο άνθρωπος και η ανθρώπινη κοινωνία, στις προϋποθέσεις εντάσσουμε την ύπαρξη ορισμένου είδους βιολογικού, Homo sapiens, χαρακτηριστικό του οποίου είναι, παραδείγματος χάρη, η όρθια στάση και η δίποδη βάδιση και ο αγελαίος τρόπος ζωής. Επίσης, ένα γεωγραφικό περιβάλλον, περιβαλλοντικοί όροι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις. Ακόμα δεν είναι κοινωνία, δεν είναι άνθρωπος. Όταν οι αναγκαίοι και οι ικανοί όροι στα πλαίσια της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων σχηματίζονται, τότε έχουμε την πρωταρχική του εμφάνιση. Πρωταρχική εμφάνιση του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα, η πρωτόγονη κοινότητα. Ή ας πούμε πρωταρχική εμφάνιση του όλου αυτού που λέγεται κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής. Πρωταρχική εμφάνιση της κεφαλαιοκρατίας είναι η πρωταρχική συσσόρευση του κεφαλαίου, όπως δείχνει ο Μάρξ στο κεφάλαιο. Έτσι. Ενώ διαδικασία δημιουργίας των προϋποθέσεων
είναι η δημιουργία, όπως θα μας πούνε και οι καθήλυνα αρμοδιότεροι, η δημιουργία στα σπλάχνα της φεουδαρχίας των όρων γενίκευσης, διεύρυνσης και εμβάθυνσης των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων που οδηγούν στην εμφάνιση του καπιταλισμού. Η διαδικασία διαμόρφωσης είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας έχει εμφανιστεί ως ποιότητα και ως ουσία και η ουσία που πρωτοεμφανίστηκε, ουσία λέμε στη φιλοσοφία τον ενδότερο πυρήνα, το πεδίο του αυτοπροσδιορισμού, το πεδίο στο οποίο αυτοκινείται, αυτοαναπτύσσεται αυτή η ολότητα. Όταν εμφανίζεται λοιπόν η ουσία, αρχίζει και μετασχηματίζει τα κληροδοτήματα από την προγενέστερη ανάπτυξη. Αυτό το λέμε διαμόρφωση ή διαδικασία ορίμανσης. Και τελικά, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μετασχηματισμού από την ουσία που έχει ανακύψει των κληροδοτημάτων, μιλάμε για την καθ' αυτό οριμότητα, την όριμη ανάπτυξη, όπου το αντικείμενο έχει μετατρέψει τις προϋποθέσεις και τα κληροδοτήματα σε όρους της δικής του συγκρότησης και ανάπτυξης, άρα αναπτύσσεται πάνω στη δική του βάση. Δεν ξέρω, είναι κατανοητά αυτά που συζητάμε? Με αυτή την έννοια, οριμότητα ας πούμε της ανθρωπότητας είναι η ενοποιημένη ανθρωπότητα, ο κομμουνισμός. Οριμότητα του συστήματος των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας είναι η κεφαλαιοκρατία που αναπτύσσεται πάνω στη δική της βάση, που έχει υπερβεί δηλαδή το χειροτεχνικό στάδιο και το στάδιο της μανουφακτούρας και κινείται στη βάση της παραγωγής μηχανών με μηχανές, στο στάδιο της εκβιομηχάνησης. Έτσι. Δίνω δύο παραδείγματα για να γίνει λίγο πολύ σαφές. Με αυτή την έννοια μιλάμε για στάδια. Όχι στατικά, όχι αμετάβλητα, αλλά για να προσδιορίσουμε τους νόμους και τη δυναμική της ανάπτυξης αυτού του οργανικού όλου. Με αυτούς λοιπόν τους όρους, τα τρία γνωστικά αντικείμενα στα οποία προαναφέρθηκα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους. Όταν ο Μάρξ από τα νιάτα του αρχίζει την έρευνά του σε συνεργασία με τον φίλο του και κολλητό του στη συνέχεια τον Έγκελς. Το πιο αναπτυγμένο από τα τρία αυτά γνωστικά αντικείμενα που προανέφερα είναι η πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας, η οποία φτάνει στο στάδιο της πρώτης οριμότητας του σταδίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, εννοούμε, της πρώτης οριμότητας, στα μέσα του 19ου αιώνα, στην πιο προοδευμένη βιομηχανικά χώρα, την Αγγλία, της εποχής εκείνης. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν ένα οργανικό όλο φτάνει στο στάδιο της οριμότητάς του, εκ των πραγμάτων αναπτύσσεται μεν πάνω στη δική του βάση, αλλά αποκαλύπτει με τον πιο ανάγλυφο και εύληπτο τρόπο τις εσωτερικές του αντιφάσεις, το μηχανισμό της κίνησής του. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να διερευνήσεις σε τι συνίσταται η αυτοκίνηση αυτού του οργανικού όλου, όταν αυτό έχει επιτύχει τη βαθμίδα της ορίμανσής του. Άρα προνομιακό πεδίο για την έρευνα είναι εκ των πραγμάτων, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα, το γνωστικό αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας, η πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Όπερ και γένετο. Δηλαδή στην ιστορία του μαρξισμού αποδεικνύεται ότι το πιο αναπτυγμένο κομμάτι είναι ακριβώς η πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο, στο κλασικό θεμελιώδες αυτό έργο του μαρξισμού. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν έμειναν έτσι οι κινήσεις, δηλαδή η κίνηση της επιστημονικής σκέψης ποτέ δεν ξεκινά γραμμικά, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια τέτοια συνθετική θεμελιώδη σκέψη τιτάνων της σκέψης όπως ο Μάρξ ιδιαίτερα και ο Έγκελς. Δεν υπάρχει μια τυχαιότητα στο πώς κινούνται, υπάρχει μια απεικόνιση της νομοτέλειας κίνησης της ανθρώπινης σκέψης. Γιατί και η ανθρώπινη σκέψη υπόκειται σε νομοτέλειες. Δεν είναι μια αυθαίρετη υποκειμενική διαδικασία. Συνεπώς, από την εμφάνιση, από τα πρώτα βήματα μάλλον της ερευνητικής δραστηριότητάς του, ο Μάρξ και ο Έγκελς ασχολήθηκαν παράλληλα με πολλά πράγματα. Γενικά πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν κυκλοπαιδιστές. Δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε στον τρόπο, ας πούμε, τον οποίο ο Μάρξ ξεκουραζόταν αναλύοντας διαφορικό λογισμό, κάνοντας μαθηματικά ή ασχολούμενος, ας πούμε, με τη γεωδεσία, με την γεωλογία της εποχής του, την παλαιοντολογία και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει ουσιαστικά γνωστικό πεδίο της εποχής που αυτοί οι τιτάνες της σκέψης να το άφησαν χωρίς να ασχοληθούν, μάλιστα με σοβαρό τρόπο μαζί του. Αλλά τα γνωστικά αντικείμενα, τα βασικά, είναι αυτά που είπαμε. Και καλά θα κάνουμε να προσιλωθούμε σε αυτό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια
σχετική σχηματοποίηση σε πολλά εγχειρίδια και σε ορισμένες εκλαϊκευτικές εκδοχές του μαρξισμού, η οποία μας λέει ότι υπήρξε ένας διαλεκτικός υλισμός, μία αντίληψη για τους πιο γενικούς νόμους της φύσης, της κοινωνίας και της ανθρώπινης νόησης και συνείδησης, επιμέρους εφαρμογή του οποίου ήταν ο ιστορικός υλισμός, η αντίληψη για την κοινωνία. Αυτό, αν το ψάξετε ιστορικά στους κλασικούς, απλώς δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Ως δρόμος ερευνητικός δηλαδή, δεν υπάρχει. Έτσι. Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που ασχολήθηκαν ήταν αυτά. Όχι ότι δεν ασχολήθηκαν με τους νόμους της φύσης. Γεγονός το οποίο μαρτυρά όχι μόνο η ενασχόληση του Μάρξ, ας πούμε, με τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού, με την τεχνολογία, με τα φυσικά φαινόμενα του Έγκελς, με την εγκυκλοπαίδεια ουσιαστικά των φυσικών επιστημών που το βλέπουμε στο αντιτήρινγκ και στην διαλεκτική της φύσης, αλλά οι εμφάσεις τους στα βασικά γνωστικά αντικείμενα είναι αυτές που σας είπα προηγουμένως. Και οι εμφάσεις αυτές είναι αλληλένδετες. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όταν ξεκίνησε το έργο του ο Μάρξ ως ένας νεαρός, στην αρχή φιλόδοξος φοιτητής της νομικής, ο οποίος στη συνέχεια άλλαξε ειδικότητα και αποφάσισε να γίνει φιλόσοφος. Φοιτητής της νομικής που θέλει να συνεχίσει το έργο του πατέρα του, ως μεγάλο δικηγόρο, ας το πούμε έτσι, της Τρίρ, στη Ρινανία Βεσφαλία. Όταν ξεκίνησε λοιπόν το έργο του, είχε έναν γενικό προσανατολισμό ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται από τις εκθέσεις του από το γυμνάσιο. Φαινόταν δηλαδή ότι έθετε ως στόχο να θέσει τη νόησή του και όλες τις δυνάμεις του στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Να θεωρούσε ότι είναι ύψιστο αγαθό, ύψιστο καλό, να δουλεύεις για το καλό της ανθρωπότητας, να προσφέρεις υπηρεσία και να παλεύεις για την αλήθεια στο όνομα των αναγκών της ανθρωπότητας. Αυτό ήταν ο ανθρωπισμός που χαρακτήριζε την όλη προσέγγιση του. Ο ανθρωπισμός όμως υπήρχε την εποχή εκείνη. Και υπήρχαν διάφορα ρεύματα με το διαφωτισμό, με τη γερμανική κλασική φιλοσοφία, που είχαν εντρυφήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό σε αυτά που συζητάμε. Έτσι λοιπόν ο Μάρξ ξεκινά μαζί με τον Έγκελς από θέσεις ιδεαλιστικές, ανθρωπιστικές, δημοκρατικές για την κοινωνία, από πολιτικές αντιλήψεις που μάλλον έδειχναν να ρέπουν προς ένα επαναστατικό δημοκρατισμό, θεωρούσε ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά κάποια πράγματα για να εκδημοκρατιστεί η κοινωνία. Να υπενθυμίσουμε ότι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα από τα 36 κρατή διαγέες της κατακαιρματισμένης τότε Γερμανίας, με έντονα φεουδαρχικά κατάλοιπα, με χωριστά σύνορα τελωνιακούς δασμούς κλπ. Ανάμεσα σε αυτά τα κρατήδια και πάει λέγοντας. Και μάλιστα τους έλαχε ευτυχώς να ζουν στο κομμάτι εκείνο της Γερμανίας που γνώρισε πρώτο τη βιομηχανική επανάσταση. Ήταν πολύ κοντά τόσο στη γαλλική παράδοση και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή παράδοση και είχαν επίσης μπροστά τους ενεργή παραδείγματα βιομηχανικής ανάπτυξης. Αυτοί οι άνθρωποι συνεπώς ξεκίνησαν το έργο τους προσπαθώντας να κάνουν αυτά που κάνει η επιστήμη. Προσπαθώντας δηλαδή να περιγράψουν, να εξηγήσουν και να προβλέψουν και να παρέμβουν με βάση αυτές τις λειτουργίες της επιστήμης ως υποκείμενα επαναστάτες της εποχής τους να παρέμβουν στο κοινωνικό γίγνεσθε. Ξεκίνησαν λοιπόν να διερευνούν την κοινωνία. Ξεκίνησαν να διερευνούν την κοινωνία καταρχήν από τη σκοπιά της φιλοσοφίας και από το πρίσμα της φιλοσοφίας. Αυτό μαρτυρά το νεανικό έργο του Μάρξ και ιδιαίτερα η διδακτορική του διατριβή, διαφορά Δημοκρίτιας και Επικούριας φυσικής φιλοσοφίας. Αλλά και σε αυτό το έργο που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα έργο ακαδημαϊκό, υπάρχει μία τάση, υπάρχει μία νομοτελής δυναμική της σκέψης του νεαρού Μάρξ. Το ξαναλέω, ιδεαλιστή τότε και δημοκράτη. Προσπαθεί να δει τα σημεία τομής ανάμεσα στην προωθημένη θεωρητική φιλοσοφική γνώση και στις ανάγκες της κοινωνίας. Προσπαθεί να βρει σημεία γείωσης της φιλοσοφίας στην κοινωνία. Γεγονός το οποίο ακολουθεί πολύ πιο συστηματικά στη μετέπειτα καριέρα του, όταν διαπίστωσε ότι είναι ο δρόμος κλειστός για το πανεπιστήμιο, όταν έγινε συντάκτης στην αρχή και στη συνέχεια αρχισυντάκτης της εφημερίδας του Ρήνου. Στην δημοσιογραφική δημοσιολογική του δραστηριότητα ασχολήθηκε με πάρα πολλά προβλήματα και αναγκαστικά ασχολήθηκε με θέματα κομβικά της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής του τόπου του. Ασχολήθηκε, ας πούμε, με τα προβλήματα που συζητούσε η τοπική δίαιτα, το τοπικό κοινοβούλιο, όσον αφορά λαϊκά προβλήματα όπως η χρεοκοπία των αμπελουργών του Μοζέλα ή όπως το κυνήγι των κρατούντων εναντίον των φτωχών ανθρώπων
που μάζευαν ξύλα από το δάσος για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Ήταν ιδιωτική ιδιοκτησία το δάσος και αυτό θεωρούταν κλοπή. Ο Μάρς λοιπόν αρχίζει να διερευνά γιατί είναι κλοπή το να μαζεύει ξυλαράκια για να ζεσταθεί ο φτωχός άνθρωπος. Και γιατί με την κατάργηση των δασμών χρεοκοπούν οι αμπελουργοί του Μοζέλα και καταστρέφονται πληθυσμοί ολόκληροι. Και αυτή η έρευνά του τον οδηγεί σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσον αφορά τη δομή του κράτους. Πρέπει να επισημάνουμε δηλαδή ότι δεν τον απασχολεί το κράτος, η πολιτεία, οι θεσμοί από τη σκοπιά μιας ακαδημαϊκής, ας πούμε, εντρίφησης στο τι, στο πώς θεσμοθετείται μια κοινωνία, πώς θεσμικά συγκροτείται μάλλον μια κοινωνία, αλλά τον ενδιαφέρει να δει συγκεκριμένα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, γιατί ενώ χρεοκοπεί η περιφέρεια ολόκληρη του Μοζέλα λόγω της χρεοκοπίας των αμπελουργών με την κατάργηση των δασμών, εισάγεται πολύ πιο φθηνό από νότιες περιοχές κρασί, από τις βόρειες περιοχές σχετικά που ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και προσπαθεί να δει γιατί αυτό το πράγμα αφήνει αδιάφορους παντελούς, παγερά, ψυχρά αδιάφορους, τους γραφειοκράτες του κράτους. Και αρχίζει και μελετά τη δομή του κράτους. Και διαπιστώνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη δομή της γραφειοκρατίας. Τι σημαίνει η ιεραρχία της εξουσίας. Τι σημαίνει αυτή η ιεραρχία όσον αφορά την πυραμιδωτή διάρθρωση της εξουσίας. Και όσον αφορά τις ροές και τη διάχυση πληροφορίας. Εκεί που οι σχέσεις υφιστάμενου προϊστάμενου είναι αυτές που καθορίζουν το τι πληροφορία πρέπει να διακινείται και πώς προς τα ποια κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση του Μάρξ, που τον οδηγεί σε ένα τρομακτικό συμπέρασμα, ενώ παραμένει ιδεοκράτης, ιδεαλιστής, τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός ο μηχανισμός δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί σαν ένα, το λέω σχηματικά, σαν ένα χαλασμένο τηλέφωνο. Δηλαδή η πληροφορία από τους κάτω που θίγονται από μια θεομηνία, από μια καταστροφή που καταστρέφονται οικονομίες, οικογένειες κλπ. Η πληροφορία αυτή δεν φτάνει στους πάνω, γιατί διότι εξοραίζεται κλιμακωτά, επειδή υπάρχουν ορισμένοι κώδικες βάσει των οποίων ο εκάστοτε υφιστάμενος πρέπει να διαβιβάσει αρεστή και βάσει των κλισέ αυτής της δομής της εξουσίας πληροφορία στον προϊστάμενο, από τον οποίο μάλιστα προϊστάμενο εξαρτάται και η τυχόν προαγωγή του εκάστοτε υφιστάμενο. Μην το γελάτε, αυτό ισχύει παντού μέχρι σήμερα, ένας κλασικός νόμος της γραφειοκρατίας, τον οφείλουμε στον Ιωάννη Μάρξ, στο έργο του ως δημοσιογράφου την εποχή εκείνη, και το οποίο ερμηνεύει και πάρα πολλά φαινόμενα της γραφειοκρατικοποίησης όχι μόνο των κρατικών και υπερεθνικών οργάνων, αλλά και της γραφειοκρατικοποίησης των κομματικών μορφωμάτων και των πολιτικών οργανισμών. Κλείνω όμως αυτή την παρένθεση για να εξηγήσω ότι δεν τον ενδιαφέρει ακαδημαϊκά και γενικώς και ορίστως τι γίνεται. Τον ενδιαφέρουν φλέγοντα προβλήματα του λαού και ρίχνεται στην έρευνα και είναι έτοιμος, εδώ ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό του κλασικού μεγάλου διανοητή, είναι έτοιμος να αναθεωρήσει απόψεις του όταν βλέπει ότι αυτά που είχε ως περιγραφικό και εξηγητικό ερμηνευτικό πλαίσιο μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες που έρχεται να διερευνήσει. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Μάρξ είναι λοιπόν αυτό. Και έτσι ακριβώς οδεύει, έτσι πορεύεται, μέχρι που φτάνει να αρχίζει να κρίνει τη λογοκρισία, η οποία λογοκρισία ουσιαστικά οδηγεί σε κλείσιμο την εφημερίδα, φεύγει από την εφημερίδα μπας και τη γλιτώσει, δεν τη γλιτώνει την εφημερίδα, κλείνει και η εφημερίδα, αλλά έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και οδηγείται σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οδηγείται στην αντίληψη ότι πραγματικά η πιο αναπτυγμένη φιλοσοφία που περιγράφει και εξηγεί την πραγματικότητα είναι η διαλεκτική, η ιδεαλιστική φιλοσοφία του Χέγκελ. Και επίσης οδηγείται μέσω αυτών των αναζητήσεων ακριβώς, όχι σε καθαρά θεωρησιακό ή αφηρημένα θεωρητικό επίπεδο, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι το κλειδί για τα προβλήματα είναι η κοινωνία των ιδιωτών ή η λεγόμενη η κοινωνία των πολιτών, που πάνω από αυτήν υπεριψούται ένας κόσμος, ο κόσμος της πολιτικής κοινωνίας, ο κόσμος της πολιτικής, ο κόσμος του δικαίου, της ιδεολογίας, της φιλοσοφίας, της θρησκείας και πάει λέγοντας. Αρχίζει σιγά σιγά δηλαδή να προσπαθεί να γιώσει τη θεωρία και μέσω της έρευνάς του να οδηγηθεί στο τι κάνουν οι άνθρωποι ως υποκείμενα μέσα στην κοινωνία και όχι πώς, εάν και κατά πόσο τα δόγματα και τα σχήματα που έχουμε στη θεωρία εναρμονίζονται με την πραγματικότητα και αν δεν εναρμονίζονται τόσο το χειρότερο για τα γεγονότα. Έτσι. Δεν είναι της παρούσης να αναλύσω τη βιογραφία του Μάρξ, έφερε ένα παράδειγμα για να δείξω πώς κινείται ο άνθρωπος. Στη συνέχεια προχωρά με τις οικονομικές του μελέτες. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δει τι γίνεται στην κοινωνία των ιδιωτών,
Δηλαδή εκεί που οι άνθρωποι παλεύουν για τις ανάγκες τους, παλεύουν για το βιοπορισμό τους και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δει ζητήματα οικονομίας. Κλιμακώνει λοιπόν την έρευνά του, οδηγείται στα οικονομικά φιλοσοφικά χειρόγραφα του 44, πριν από αυτά οδηγείται σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα προσπαθώντας να θέσει στην υπηρεσία του επαναστατικού μετασχηματισμού της Ευρώπης την βαθιά θεωρητική παράδοση, τη φιλοσοφική παράδοση της Γερμανίας με τη βαθιά πολιτική παράδοση της Γαλλίας. Και με κάποιους κολλητούς του όπως ο Ρούγκε προσπαθούν να εκδώσουν, τότε κολλητούς του, συνέχεια του γκρίσαν τις αντιλήψεις τους όπως γίνεται πολύ συχνά στη θεωρία και στο κίνημα, προσπαθούν να εκδώσουν τη γερμανογαλλική επετηρίδα, ένα έντυπο που θα εκδιδόταν σε ετήσια βάση, το οποίο ακριβώς θα έκαναν αυτό, θα προσπαθούσαν να συγκεράσουν την προωθημένη φιλοσοφία και κοινωνική θεωρία με την πολιτική πράξη. Σε αυτό στο πρώτο και μοναδικό νούμερο αυτής της επετηρίδας υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα κείμενα, όπως είναι η κριτική της Αιγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου, η εισαγωγή, όπως είναι κείμενα του Engels για την πολιτική οικονομία, στα οποία ο Engels, χωρίς να είναι τότε γνωστός προσωπικά με τον Μάρξ, κινείται σε παράλληλους δρόμους και φτάνει σε παράλληλα συμπεράσματα για τη δομή της κοινωνίας. Και επιστέγασμα αυτής της περίοδου είναι το ότι καταλήγει πως πρέπει να βρει ρίζα, γύρωση στο κίνημα το πραγματικό και μάλιστα στο κομμάτι αυτό της κοινωνίας των ιδιωτών που δεν έχει στην κυριολεξία τίποτε άλλο εκτός από την ικανότητά του να εργάζεται, όπως θα δει στην συνέχεια ο Μάρξ. Δηλαδή στρέφεται στην εργατική τάξη ως βασικό υποκείμενο της κοινωνίας, ως βασικό παραγωγό του πλούτου και επιδιώκει την ένωση της φιλοσοφίας με τις πραγματικές ανάγκες και το πραγματικό κίνημα της εργατικής τάξης. Στην περίοδο εκείνη, στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, έχουμε την πρώτη συστηματική πραγμάτευση και των τριών συστατικών στοιχείων του μαρξισμού, των τριών γνωστικών αντικειμένων. Υπησέρχεται στην πολιτική οικονομία για τα καλά, αλλά το κάνει αυτό από την άποψη της φιλοσοφικής διερεύνησης της πολιτικής οικονομίας, της φιλοσοφικής διερεύνησης βασικών ενιών και κατηγοριών της πολιτικής οικονομίας της εποχής, ιδιαίτερα του έργου των κλασικών της πολιτικής οικονομίας, του Σμιθ, του Ρικάρντο. Εκείνο στο οποίο δίνει εμφατικά προσοχή ο Μάρξ είναι η έννοια της αλλοτριωμένης εργασίας και η έννοια της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι προϊόν της αποξενωμένης, αλλοτριωμένης εργασίας. Αυτή είναι μια τρομακτική ανακάλυψη. Το λέω αυτό διότι κάποιοι προσπαθούν να πούν τα οικονομικά φιλοσοφικά χειρόγραφα είναι απλώς μια επανάληψη στοιχείων του Φόιερμπαχ. Επουδενή λόγο δεν ισχύει αυτό. Είναι μια τρομακτική ανακάλυψη, αλλά η οποία φέρει το στίγμα μιας εντογενάσθε, μιας υποδιαμόρφωση επιστημονικής πορείας της έρευνας. Δηλαδή, δεν είναι η στέση ακόμα ο Μάρξ, με το επίπεδο που έχει φτάσει στην έρευνά του, να αντιληφθεί ότι εδώ δεν πρόκειται για ενέργειες του μεμονωμένου εργάτη απέναντι στο μεμονωμένο κεφαλαιούχο, κεφαλαιοκράτη, αλλά ότι είναι ταξικές σχέσεις. Εκείνη την περίοδο δεν έχει καταλήξει ακόμα στην οικονομική κατηγορία της εργασιακής δύναμης και έχει την αντίληψη ακόμα ότι ο εργάτης πωλεί την εργασία του. Αντίληψη η οποία απηχεί μια επιφανειακή αντίληψη, μια αντικειμενική φαινομενικότητα με όρους διαλεκτικής φιλοσοφίας, όπως θα πει αργότερα ο Μάρξ, μια αντικειμενική φαινομενικότητα του οικονομικού συστήματος της κεφαλαιοκρατίας, όπου δεν αποκαλύπτεται πλέον τι γίνεται, δεν αποκαλύπτεται μάλλον με αυτή την επιφανειακή αντίληψη, το ότι εδώ μιλάμε για σχέσεις κοινωνικές, για σχέσεις παραγωγής, για σχέσεις τάξεων. Όμως προχωρά σε αυτή τη δυναμική ο Μάρξ και αυτό φαίνεται από το μετέπειτα έργο και ιδιαίτερα από τα έργα, από έργα κομβικά όπως είναι οι θέσεις για το Φόιερμπαχ, η γερμανική ιδεολογία, η Αγία Οικογένεια, κοινό έργο στη συγγραφή όπως η γερμανική ιδεολογία με τον Έγκελς πλέον, με τον οποίο συνδέονται πολύ στενά, έργα στα οποία ο Μάρξ αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι
των κοινωνικών σχέσεων από τη σκοπιά των ενιών που γνωρίζουμε ως σώμα του ιστορικού υλισμού. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο για το Feuerbach της γερμανικής ιδεολογίας, ο Μάρξ δίνει μια συνεκτική για την εποχή εκείνη, μια συνεκτική αντίληψη του πώς αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε την υλιστική αντίληψη της ιστορίας. Ουσιαστικά μας λέει ότι το εξαιρετικά σημαντικό, το θεμελιώδες για να καταλάβουμε μια κοινωνία, είναι να δούμε ότι οι άνθρωποι κάπως βιοπορίζονται. Και ο τρόπος με τον οποίο βιοπορίζονται οι άνθρωποι είναι εκείνη η βάση πάνω στην οποία υψώνονται όλα τα υπόλοιπα, αυτό που αργότερα αποκαλεί επικοδόμημα της κοινωνίας. Και η βάση αυτή έχει να κάνει με τις παραγωγικές δυνάμεις και με τις σχέσεις παραγωγής, τις οποίες δεν τις βλέπει ακόμα ως σχέσεις παραγωγής, διότι δεν έχει διακρίνει σε καθαρή μορφή ακόμα τις σχέσεις παραγωγής. Αντιλαμβάνεται τις σχέσεις αυτές ως σχέσεις επικοινωνίας, όπως τις αποκαλεί στη γερμανική ιδεολογία. Δεν είναι απλώς πρόβλημα ορολογίας. Είναι πρόβλημα ενοιολογήσεων. Είναι πρόβλημα δηλαδή εμβάθυνσης, διότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι από επιστημονικής απόψεως οι έννοιες και οι κατηγορίες είναι κόμβοι της νοητικής σύλληψης, της νοητικής πρόσληψης της πραγματικότητας. Είναι συμπυκνώσεις σε γενικευμένη μορφή του τρόπου με τον οποίο συλλαμβάνει η ανθρώπινη νόηση την πραγματικότητα. Άρα, στο βαθμό που εμβαθύνει και διευρύνει τη γνώση του ο άνθρωπος σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, γίνεται όλο και πιο σαφής, γίνονται όλο και πιο σαφείς οι σημασίες που δίνει στην ορολογία του, στις έννοιές του, οι ενοιολογήσεις του και οι νοηματοδοτήσεις του. Άρα, όταν υπάρχει ασάφεια ως προς την ορολογία, υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα εύρους και βάθους αντίληψης. Είναι αυτό μαρτυρά μια γνωστική διαδικασία. Αυτό το λέω ιδιαίτερα για κάποιους οι οποίοι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε κείμενο του Μάρξ για οποιαδήποτε χρήση. Θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω αυτό. Έχει ιδιαίτερη σημασία να εντάσσουμε το συγκεκριμένο έργο, τις συγκεκριμένες ανακαλύψεις στη συγκεκριμένη εποχή. Όχι γιατί ο Μάρξ έκανε λάθη με την έννοια του αφελούς, ο οποίος περιπίπτει σε σφάλματα λόγω της αφέλειας ή της νοητικής του ανεπάρκειας, αλλά διότι στον Τιτάνα της σκέψης φαίνεται με καθαρό, σαφή τρόπο η νομοτέλεια κίνησης της σκέψης. Στο μεγαλοφυΐ άνθρωπο φαίνεται με καθαρή μορφή οι αντιφάσεις και οι νομοτέλειες της προόδου της ανθρώπινης γνώσης. Για τέτοιες αντιφάσεις μιλάμε. Αντιφάσεις τις οποίες δεν αντιλαμβάνεται ο ερευνητής την ώρα που κάνει μάλιστα ανακαλύψεις, αλλά όταν επανέλθει αργότερα τις αντιλαμβάνεται και αν είναι του αναστήματος ενός πραγματικού ερευνητή, είναι ικανός να αναθεωρήσει τις απόψεις του στη βάση όμως της επιστημονικής απόδειξης και τεκμηρίωσης. Όχι όπως του καπνίσει η χάρη της συγκυρίας. Έτσι. Μιλάμε για τέτοια λοιπόν αλλαγή στον ενοιολογικό κατηγοριακό εξοπλισμό της επιστήμης για την κοινωνία του Μάρξ στην εποχή αυτή στην οποία συζητάμε. Εξαιρετική σημασία έχει λοιπόν να δούμε ότι σε κάθε μία από τις φάσεις τις οποίες αναφερόμαστε υπάρχει ένα επίπεδο αντίληψης για τη δομή της κοινωνίας, στη βάση του οποίου επίπεδου αντίληψης για τη δομή της κοινωνίας ο ερευνητής ρίχνει το βλέμμα της έρευνας ανασκοπικά στην ιστορία του αντικειμένου και προσπαθεί να ερευνήσει μέσω της αντίληψης για τη δομή της κοινωνίας να ερευνήσει την ιστορία της κοινωνίας. Άρα, στο βαθμό που είναι αντίστοιχη της πραγματικότητας, στο βαθμό που οριμάζει η αντίληψη για τη δομή της κοινωνίας, σε αντίστοιχο βαθμό οριμάζει και η αντίληψη για την ιστορία της κοινωνίας. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε έργα όπως η γερμανική ιδεολογία υπήρχε και έλλειμμα πραγματολογικού εμπειρικού υλικού όσον αφορά κάποιες κοινωνίες. Από πλευράς, ας πούμε, ιστοριογραφίας, δεν υπήρχε καμία σοβαρή συστηματική διερεύνηση των πρωτόγονων κοινωνιών. Υπάρχει ένα κενό λοιπόν. Στα έργα αυτής της περίοδου στα οποία αναφερόμαστε υπάρχουν πολύ εμβρυθείς επισημάνσεις, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αναφορά στην πρωτόγονη κοινωνία. Δεν ξέρει τι να την κάνει ακόμα την πρωτόγονη κοινωνία. Ο ερευνητής. Έτσι. Το ξαναλέω, για λόγους αντικειμενικούς, για λόγους του επίπεδου ανάπτυξης τόσο της κοινωνίας, όσο και της επιστήμης για την κοινωνία. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει μια ιστορική αλληλουχία
σχηματισμών και δίνει το πρώτο στίγμα για την αλληλουχία αυτών των μορφωμάτων των ιστορικών αναβαθμών, βλέποντας ότι υπάρχει δουλοκτησία, φεουδαρχία και κεφαλαιοκρατία. Μορφές δηλαδή εκμεταλλευτικών συστημάτων, οι οποίες αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές ως κοινωνικοί και οικονομικοί σχηματισμοί. Αυτή η αντίληψη αναπτύσσεται, κλιμακώνεται, δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε στα υπόλοιπα έργα, ιδιαίτερα στο έργο Αθλειότητα της Φιλοσοφίας, στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι γνωρίζει μια πολύ σημαντική διαμόρφωση η επιστημονική σκέψη της εποχής εκείνης, σε βαθμό που να μπορεί να διατυπώσει, στο επίπεδο που μπορεί να διατυπώσει, ένα πρόγραμμα στρατηγικής και τακτικών, όταν επιτάσσει το κίνημα κάτι τέτοιο, στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος αντανακλά την αντίληψη που έχει σχηματίσει ο Μάρξ για τα τρία αυτά βασικά γνωστικά αντικείμενα, η οποία δεν είναι η πληρέστερη την εποχή εκείνη. Δεν έχει ακόμα διακρίνει σε καθαρή μορφή τι σημαίνει η εργασιακή δύναμη και το μηχανισμό της υπεραξίας. Έχει όμως αντιληφθεί πάρα πολλά πράγματα και επίσης έχει την αγωνία του επαναστάτη, όχι του αρουραίου των βιβλιοθηκών ή της ακαδημαϊκής μούχλας, ο οποίος θα κάνει οτιδήποτε για να κάνει papers αδιαφορώντας για την κοινωνία. Έχει την αγωνία του τι θα γίνει με το πραγματικό κίνημα, με τα εκατομμύρια των ανθρώπων, οι ζωές των οποίων διακυβεύονται. Και βλέπει ότι έρχονται επαναστάσεις. Είχαμε επαναστάσεις το 30, το 31 εξεγέρχης των υφαντουργών. Είχαμε διάφορα φοβερούς αναβαθμούς του κινήματος του εργατικού που αρχίζει να βγαίνει ρωμαλαία στο προσκήνιο και προσπαθεί να προλάβει γεγονότα. Θέλει λοιπόν να εκδοθεί το μανιφέστο και ας μην είναι έτοιμη η οικονομική και η κοινωνική του θεωρία στο βαθμό που ο ερευνητής αυτός, ο πραγματικά συνειδητός ερευνητής θα ήθελε. Θέλει να υπάρχει ένα μανιφέστο το οποίο να δείχνει δρόμους. Και το κάνει αυτό και προλαβαίνει ουσιαστικά την επανάσταση του 48-49. Βέβαια το μανιφέστο δεν έγινε τόσο αντιληπτό όπως και η προκεχωρημένη θεωρία της εποχής εκείνης από το άμεσα εμπλεκόμενο στο κίνημα προλεταριάτων της εποχής. Θέλει το χρόνο του το κίνημα για να αφομοιώσει μεγάλες επιστημονικές κατακτήσεις. Αλλά μπλέκεται ξανά στα επαναστατικά γεγονότα, φεύγει από τη Θαλπορή της Αγγλίας όπου κατέληξε μετά από αλλεπάλληλες εξορίες από τη Γαλλία στο Βέλγιο και στη συνέχεια στο Λονδίνο, φεύγει από την Αγγλία και πηγαίνει στην γενέτειρά του ξανά και εκδίδει τη νέα εφημερίδα του Ρήνου για να ξανασυμβάλλει σε αυτά τα γεγονότα. Έχοντας μαζί με τα τυπογραφικά στοιχεία στον χώρο της σύνταξης της εφημερίδας και τα αντίστοιχα φυσίγγια, βομβίδες και όπλα για ό,τι λάχει την εποχή εκείνη. Μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι έδιναν τα πάντα για να προσφέρουν στο κίνημα θεωρητικά και πρακτικά. Ο Έγκελς στην εποχή εκείνη συμμετείχε μάλιστα στο υπηκό της Επανάστασης. Δεν ήταν απλώς άνθρωποι, ας πούμε, των γραφείων. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία των κατακτήσεων του ιστορικού υλισμού και συνολικά της μαρξιστικής θεωρίας είναι ακριβώς αυτά τα επαναστατικά γεγονότα. Και στα έργα εκείνης της εποχής, ο Μάρξ και ο Έγκελς θέτουν σε δοκιμασία πρακτική τις κατακτήσεις αυτής της κοινωνικής θεωρίας και αναδεικνύουν μια σειρά εξαιρετικά πολύτιμα ζητήματα. Τι σημαίνει, ας πούμε, η αλληλουχία των σχηματισμών και η πάλη των τάξεων. Τι σημαίνει ότι η αστική τάξη παίρνει την εξουσία και παραμερίζει, συντρίβει τα φεουδαρχικά κατάλοιπα. Τι σημαίνει αυτοτελώς βγαίνει στο προσκήνιο το ιστορικό η εργατική τάξη και τι ακριβώς σημαίνει ουσιαστική αυτοτέλεια του εργατικού κινήματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αναδεικνύονται και άλλα ζητήματα όπως ποια είναι η δομή του κράτους, πώς στην επαναστατική κατάσταση εμφανίζεται διαρχία ή πολλαπλά κέντρα εξουσίας, πώς η εξουσία μπορεί να βρίσκεται στους δρόμους στην επαναστατική κατάσταση, τι ακριβώς σημαίνει εμπλέκεται ως υποκείμενο ο λαός στο ιστορικό γίγνεσθε σε επαναστατικές καταστάσεις, σε εξεγέρσεις, ποια είναι η θέση και ο ρόλος της προσωπικότητας και των κοινωνικών μαζών στην ιστορία. Είναι πράγματα τα οποία εμπλουτίζουν φοβερά το οπλοστάσιο της κοινωνικής θεωρίας και καταδεικνύουν κάτι το οποίο παραμένει μεγάλη παρακαταθήκη του κινήματος, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορείς να παραπέμπεις σε αμιγώς αντικειμενικούς όρους, αντικειμενικές συνθήκες
και να περιμένεις αυτές να οριμάσουν. Ειδικά στην επαναστατική κατάσταση, θεωρεί ο Μάρξ και ο Έγγελς από την εποχή εκείνη ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συνεισφορά στο κίνημα, το μπόλιασμα του κινήματος, του αυθόρμητου κινήματος μέσα στην επαναστατική κατάσταση, το μπόλιασμά του με την επαναστατική θεωρία και με την κατάδειξη προοπτικής, αλλά και μέσων τελέσφορων και δρόμων και τρόπων του αγώνα για την κατάκτηση αυτής της επαναστατικής προοπτικής. Στη συνέχεια ο Μάρξ, αφού εδραιώθηκε η εξουσία της αστικής τάξης στην Ευρώπη μετά από αυτά τα επαναστατικά κινήματα του 48-49, στη συνέχεια ο Μάρξ ρίχνεται με συστηματικό τρόπο στις οικονομικές του μελέτες, γιατί καταλαβαίνει πού ακριβώς πρέπει να δώσει τις εμφάσεις. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του μεγάλου επαναστάτη επιστήμονα είναι ότι μπορεί να διαγνώσει σε ποιο γνωστικό πεδίο οφείλει να επικεντρώσει τις ερευνητικές προσπάθειες, ούτως ώστε να ανοίξει δρόμους τόσο για τη θεωρία όσο και για την πράξη. Το αντιλαμβάνεται λοιπόν αυτό ο Μάρξ και ρίχνεται στην πολιτική οικονομία. Η δεκαετία του 50 και η δεκαετία του 60 είναι αφοσίωση του Μάρξ στην πολιτική οικονομία. Για να προλάβει πάλι πριν τον κατακλυσμό, όπως λέει χαρακτηριστικά στις κουβέντες του και στην αλληλογραφία του. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Το επαναστατικό κίνημα που έρχεται. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αδύρυτος ο χρόνος. Ο Πανδαμάντος. Ναι. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Μάρξ προχωρά με τον νομοτελή τρόπο που προχωράει κάθε πραγματική έρευνα. Δηλαδή, προχωρά βλέποντας τι έχει να κάνει από τη σκοπιά των αναγκών της κοινωνίας. Υπάρχουν οι ανάγκες της ανθρωπότητας. Υπάρχουν οι ανάγκες της εργατικής τάξης, που θεωρεί ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι στον κόπο, στην εργασία, στον μόχθο τον οποίο στηρίζεται όλος ο πολιτισμός, όλη η κοινωνία. Έχει ταχθεί, γίνεται προδότης της τάξης του και έχει ταχθεί όπως και ο κολλητός του Έγγελς με το μέρος της εργατικής τάξης. Αφοσιώνεται πλήρως στην εργατική τάξη, στη θεωρία και πράξη, στην υπηρεσία της εργατικής τάξης. Και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ερευνήσει σε βάθος τη δομή της οικονομίας, να βρει το μυστικό της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης. Και το κάνει αυτό πώς? Έχοντας ταυτόχρονα την νόησή του σε κριτική εγρήγορση σε μια δυτή κατεύθυνση. Από τη μία στην κατεύθυνση των πραγματικών αναγκών και των πραγματικών προβλημάτων, των πραγματικών αντιφάσεων της κοινωνίας, και από την άλλη στην κριτική επισκόπηση, στην επεξεργασία, τη λεπτομερή συστηματική των κεκτημένων της επιστήμης της εποχής του, των πιο προκεχωρημένων φυλακίων της έρευνας της εποχής του. Γι' αυτό η εντρίφησή του στην κλασική αστική πολιτική οικονομία κινείται παράλληλα με τη διεύρυνση και εμβάθυνση της γνώσης του στην πολιτική οικονομία. Αυτό του επιτρέπει να ανακαλύψει τελικά το μυστικό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, να αντιληφθεί ότι δεν είναι η εργασία αυτή που εκποιείται, δηλαδή δεν είναι στην κυκλοφορία ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης, αλλά είναι στην ίδια τη διαδικασία της παραγωγής, και το μυστικό αυτής της διαδικασίας έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα εμπόρευμα, το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη, χαρακτηριστικό του οποίου είναι ότι παράγει αξίες παραπάνω από αυτές τις οποίες χρειάζεται για την αυτοσυντήρηση του ο ίδιος ο εργάτης και η οικογένειά του. Αυτή λοιπόν η απλήρωτη υπερεργασία παίρνει τη μορφή της υπεραξίας στην κεφαλαιοκρατία και είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον πυρήνα της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης, χαρακτηρίζει τη βασική αντίθεση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, την αντίθεση μεταξύ ζωντανής και νεκρής εργασίας, μεταξύ δηλαδή εργατικής τάξης από τη μια και κεφαλαιοκρατικής τάξης από την άλλη, κεφαλαιούχων από την άλλη. Έτσι. Αφού κάνει αυτή την ανακάλυψη, προσπαθεί με βάση αυτή την ανακάλυψη να επεξεργαστεί το σύνολο των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας και σκαρώνει ένα σκαρίφημα ερευνητικού προγράμματος με 6 μεγάλα βιβλία, το πρώτο από τα οποία είναι το κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το αναθεώρησε αρκετά αυτό το σχέδιο, αλλά εν πολύ στο ερευνητικό πρόγραμμα του Μάρξ έμεινε ανεκπλήρωτο. Έμεινε ανεκπλήρωτο. Τα επόμενα κομμάτια που ήθελε να γράψει ήταν για την γεωπρόσοδο, για την παγκόσμια αγορά, για την εργασία, για το κράτος.
Αυτές τις έρευνες τις έχει εν μέρη συμπεριλάβει στο δεύτερο και τρίτο τόμο του κεφαλαίου, αλλά σε συστηματικό τρόπο δεν μας τις παρέδωσε ο ίδιος ο Μάρξ. Το μόνο που πρόλαβε εν ζωή να μας παραδώσει ήταν το κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εν αντιθέση προς την προερχόμενη από τον υποδηλωτικό καταμερισμό της εργασίας εξειδίκευση, βάσει της οποίας κάποιοι φιλόσοφοι θεωρούν ότι το κεφάλαιο είναι οικονομικό έργο, και μάλιστα όποιος φιλόσοφος ασχολείται με οικονομικές κατηγορίες κινδυνεύει να κυκλοφορεί με τη ρετσινιά του οικονομιστή τεχνοκράτη, είναι τέτοια η κατάντια δηλαδή του υποδηλωτικού καταμερισμού της εργασίας μερικές φορές, το κεφάλαιο δεν είναι απλώς οικονομικό έργο. Το κεφάλαιο είναι ταυτόχρονα η κορύφωση τόσο των οικονομικών ερευνών του Μάρξ, όσο και των ερευνών του στο πεδίο του ιστορικού υλισμού, της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας, αλλά και των ερευνών του για την πρόβλεψη, επιστημονική πρόγνωση του τι μέλη γενέστε για την κομμουνιστική προοπτική της ανθρωπότητας. Έτσι. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά ενδεικτικό το ότι όσοι αυτοαναγορεύονται μαρξοφάγοι της εποχής μας, δεν τολμούν και τόσο να αναμετρηθούν με αυτό το σκληρό καρύδι που είναι το κεφάλαιο και να δουν εκεί ακριβώς τι σημαίνει ο ιστορικός υλισμός και πώς αναπτύσσεται. Ο Λένιν έλεγε αργότερα ότι μέχρι το κεφάλαιο ο ιστορικός υλισμός, η υλιστική αντίληψη της ιστορίας, ήταν μια επιστημονική υπόθεση, σαν υπόθεση εργασίας στην επιστημονική έρευνα. Με το κεφάλαιο του Μάρξ, όπου αποδεικνύεται η λειτουργικότητα της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας στο πιο ανεπτυγμένο εκμεταλλευτικό σύστημα, στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, σε ένα κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμό, τη σχέση παραγωγής του οποίου ερευνά συστηματικά ο Μάρξ, μετατρέπεται, λέει ο Λένιν, σε επιστημονικά αποδεδειγμένη θεωρία. Αυτή είναι η αντίληψη του Λένιν. Σε σημαντικό βαθμό συμφωνώ με τον Λένιν. Πρέπει να επισημάνουμε ωστόσο ότι δεν σταματάει μόνο εκεί. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η αντίληψη ότι δεν υπάρχει θεωρία για τις τάξεις στο Μάρξ. Τι είναι το κεφάλαιο αν όχι μία συστηματική θεωρία για τις τάξεις? Με την έννοια πια ότι η θεωρία για τις τάξεις δεν είναι ένας ορισμός της προχειρότητας με 2-3 φράσεις. Η θεωρία για τις κοινωνικές τάξεις είναι η ανάδειξη του πλέγματος, της συναρμογής του πλέγματος των κοινωνικών σχέσεων στην ολότητά τους, στην όλη διάρθρωση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, στις σχέσεις του με προγενέστερα, αλλά και στην προοπτική άλλα συστήματα που εγκυμονούνται, και μέσα εκεί βλέπεις την ολότητα των τάξεων, το πώς οι τάξεις δομούνται στην κοινωνία. Έτσι, και στο επίπεδο της παραγωγής, αλλά και στο επίπεδο της κυκλοφορίας. Και επίσης και στο επίπεδο της συγκρότησης της τάξης από την άποψη των δυνατοτήτων δικής της πολιτικής, δικής της στρατηγικής και τακτικής. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν σταμάτησε εκεί η ανάπτυξη του ιστορικού υλισμού, προωθήθηκε και με άλλα έργα, όπως είναι τα μεταγενέστερα του κεφαλαίου έργα του Μάρξ, την κριτική του προγράμματος της Γκότα, τις σημειώσεις του για το βιβλίο του Μόργαν, τα αντίστοιχα έργα του Έγγελς, η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό έργο της εποχής εκείνης. Αναπτύσσεται και στη συνέχεια, αναπτύσσεται από τον μεγάλο άλλο επαναστάτη και διανοητή, τον τελευταίο που συνδύαζε θεωρία και πράξη σε ένα πρόσωπο από τους ηγέτες του επαναστατικού κινήματος. Μετά δυστυχώς είχαμε μία δραματική κατάπτωση και ουσιαστική, ας το πούμε, διάσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, στην πολιτική πρακτική εννοώ από τη μια και στις θεωρητικές αναρτήσεις από την άλλη. Στο Λένιν έχουμε πραγματικά μία εξαιρετικά εμβριθή ανάλυση της ρωσικής κοινωνίας, του επαναστατικού κινήματος της εποχής, του υπεριαλισμού της εποχής εκείνης, νέου σταδίου ανάπτυξης κεφαλαιοκρατίας, του μονοπωλιακού καπιταλισμού όπως τον έλεγε ο Λένιν, και μέσα από αυτά συγκεκριμενοποιούνται θεμελιώδεις κομβικές κατηγορίες, έννοιες και νόμοι του ιστορικού υλισμού σε έργα πραγματικά κλασικά όπως είναι το κράτος και η επανάσταση. Έτσι. Δεν με παίρνει ο χρόνος να ασχοληθώ ενδελεχώς με αυτό. Στο τελευταίο κομμάτι για το κλείσιμο αυτής της παρουσίασης θέλω να επισημάνω το εξής. Ο ιστορικός υλισμός, όπως μας κληροδοτήθηκε από τους κλασικούς, κατά την δική μου άποψη και κατά την άποψη της θεωρίας και μεθοδολογίας που πρεσβεύω,
βρίσκεται σε ένα στάδιο ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τη θεωρία και τη μεθοδολογία μιας επιστήμης, που δεν έχει υπερβεί τα όρια της διαμόρφωσης. Εάν θεωρήσουμε ότι είναι νομοτελής η πορεία της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας, τότε σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο συνιστά οργανικό όλο, η ανθρώπινη σκέψη πρέπει να περιδιαβεί ορισμένες κατευθύνσεις της έρευνας, να εξαντλήσει το ερευνητικό δυναμικό συγκεκριμένων κατευθύνσεων για να μεταβεί σε άλλες. Δηλαδή, οφείλει να ξεκινά από τα δεδομένα των αισθήσεων, από την εμπειρία, να προχωρά αναλυτικά ανατέμνοντας και μέσω της ανάλυσης να οδηγηθεί σε αφαιρέσεις οριακές, να οδηγηθεί σε αφαιρέσεις οι οποίες επιτρέπουν τη διάκριση σε καθαρή μορφή της αφετηριακής σχέσης. Της σχέσης δηλαδή που συνιστά το κύτταρο αυτού του οργανικού όλου. Της σχέσης εκείνης πέραν της οποίας, αν συνεχίσουμε την ανάλυση και την ανατομία, έχουμε περάσει πλέον σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. Και η σχέση αυτή, όσον αφορά την κοινωνία, είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Η διτότητα των ανθρώπινων αναγκών, από τη μία κατευθυνόμενον προς τη φύση για την ικανοποίηση των βιολογικών πρωτίστως αναγκών του και από την άλλη κατευθυνόμενον προς τους ομοειδείς του, προς τους άλλους ανθρώπους, καταρχήν για την αναπαραγωγή του είδους. Έτσι, αυτή είναι μια θεμελιώδη σχέση η οποία είναι προϋπόθεση εμφάνισης του κοινωνικού σε αυτό το είδος ανωτέρων θηλαστικών που λέγεται Homo sapiens. Αυτή λοιπόν η σχέση δεν έχει διακριθεί σε καθαρή μορφή στους κλασικούς. Μάλιστα, στο πιο προχωρημένο έργο του ιστορικού υλισμού, την καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κράτους, με βάση τη μελέτη του Μόργαν, είναι πραγματικά κλασικό έργο, ανυπέρβλητο για την εποχή του έργο, αλλά ο Έγκελς εκδηλώνει ακριβώς το στάδιο ανάπτυξης της διαμόρφωσης αυτής που είπα της επιστήμης. Πώς το εκδηλώνει? Θεωρεί ότι υπάρχουν δύο είδη παραγωγής τα οποία κινούνται παράλληλα. Πρώτον, η παραγωγή και αναπαραγωγή του ανθρώπου ως είδους, αυτό που είπα προηγουμένως, και δεύτερον, η παραγωγή και αναπαραγωγή των υλικών όρων της ύπαρξης του ανθρώπου μέσω της διαδικασίας της υλικής παραγωγής. Σαν να υπάρχει δηλαδή η παραγωγή του είδους που συνυπάρχει εκ παραλλήλου με την παραγωγή ως βιοποριστική κατεύθυνση, θεμελιώδη, στρατηγική για το ανθρώπινο γένος, το ανθρώπινο είδος. Επιπλέον, αυτό αντανακλάται εν πολλής και στον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνονται οι βασικές έννοιες και κατηγορίες του ιστορικού υλισμού. Ας πούμε, η έννοια του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Κομβικές έννοιες κατηγορίες όπως η βάση και το επικοδόμημα. Το κοινωνικό είναι και η κοινωνική συνείδηση. Αυτές οι έννοιες φέρουν το στίγμα της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας και με την ανάλυση της οποίας καταπιάνεται ερευνητικά ο Μάρξ με αυτές τις έννοιες, με αυτές τις κατηγορίες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην εισαγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, που έχουμε μια ευσύνοπτη παρουσίαση του ιστορικού υλισμού, μιλάει για διαδοχικές ιστορικές μορφές του οικονομικού κοινωνικού σχηματισμού. Βλέπει δηλαδή σαν να είναι ένας ο οικονομικός κοινωνικός σχηματισμός που περνάει από διάφορες διαδοχικές φάσεις. Αλλού φαίνεται ότι οι κοινωνικοί και οικονομικοί σχηματισμοί είναι μορφώματα αυτοτελή και αυθύπαρκτα σε μια ιστορική αλληλουχία μεταξύ τους, όπου μάλιστα έχει κάποιο νόημα να συζητούμε για τη βάση και το επικοδόμημα, ας πούμε, της πρωτόγονης κοινότητας ή της δουλοκτητικής κοινωνίας. Αλλά με διακριτό τρόπο οι σφαίρες της κοινωνικής ζωής προβάλλουν στο προσκήνιο, ας πούμε, η σφαίρα της πολιτικής διοίκησης, η σφαίρα της ίδιας της πολιτικής, η σφαίρα της θρησκείας με διακριτό τρόπο, η σφαίρα της αισθητικής, της τέχνης, η σφαίρα της φιλοσοφίας. Το όλο πολιτικό επικοδόμημα προβάλλουμε ανάγλυφο τρόπο και με καθαρή μορφή μόνο επικεφαλαιοκρατίας. Σε όλες τις προγενέστερες βαθμίδες είναι σε μια συγκεχημένη μορφή. Είναι σε μια σύμφυση. Οικονομικές με πολιτικές, νομικές, διοικητικές, τελετουργικές, συνειδησιακές και λοιπές λειτουργίες. Ας πούμε, η Εκκλησία στη Φεουδαρχία τι είναι? Είναι ταυτόχρονα μίζωνος κλίμακας φεουδάρχης,
Είναι ταυτόχρονα ιδεολογικός μηχανισμός που προσπαθεί να σπείρει συγκεκριμένο τσιμεντάρισμα συνείδησης για αυτή την κοινωνία. Έτσι. Είναι ταυτόχρονα διοικητικός μηχανισμός. Σε κάποιες δομές Ελλάδας, στην τουρκοκρατία, είναι φορομπηχτικός μηχανισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πάει λέγοντας. Είναι όλα αυτά μαζί. Μπορείς να πεις, να μιλήσεις για θρησκεία σε καθαρή μορφή επιφεουδαρχίας. Δεν γίνεται. Ή ο μηχανισμός της μετάβασης από σχηματισμό σε σχηματισμό. Η αντίληψη η οποία μας κληροδοτήθηκε και αρκούντος στη συνέχεια σχηματοποιήθηκε, παγιοποιήθηκε στα εγχειρίδια και στην δογματική αναπαραγωγή, είναι εκείνη η οποία λέει ότι σε ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονται έτσι που οι σχέσεις παραγωγής δεν τους επιτρέπουν την απρόσκοπτη περαιτέρω ανάπτυξή τους, άρα υπάρχει ανάγκη ρήξης των σχέσεων παραγωγής για την πλέργη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Και τι γίνεται, η τάξη που πρεσβεύει τις νέες παραγωγικές δυνάμεις έρχεται σε σύγκρουση με την τάξη που πρεσβεύει τις παλαιές σχέσεις παραγωγής και ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης έχουμε επαναστατική αλλαγή, μετάβαση από τον ένα σχηματισμό στον άλλο. Αυτό όμως, παιδιά, δουλεύει μεταβίας στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Και πάλι, δεν δουλεύει. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι χρειάστηκε να αναπτυχθεί στα σπλάχνα της φεουδαρχίας η χειροτεχνία, η μανουφακτούρα, οι εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις. Να αναπτυχθεί η κεφαλαιοκρατία σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Ακόμα και κάποια βιομηχανία σε κάποιες φεουδαρχικές δομές να αναπτύσσεται. Και να μένει ένα επικοδόμημα νομικό-πολιτικό, το οποίο είναι όχι σε πλήρη εναρμόνιση με τις νέες σχέσεις παραγωγής που έχουν εδρεωθεί στην κοινωνία, και να χρειάζεται να γίνει πολιτική, κοινωνική κλπ. Επανάσταση που να τα φέρει σε πέρας αυτά τα πράγματα. Έτσι. Για να είμαστε ακριβείς, η μετάβαση μέσω επανάστασης της τάξης που είναι φορέας των νέων σχέσεων παραγωγής, σε καθαρή μορφή ισχύει μόνο στην ρήξη της κεφαλαιοκρατίας και στη μετάβαση στον κομμουνισμό. Οι υπόλοιπες μεταβάσεις δεν εξηγούνται. Ας πούμε μετάβαση από το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα στη δουλειοκτησία. Κάποιοι τη βλέπουν σαν μια αντεπανάσταση. Καθίστε ρε παιδιά. Τι αντεπανάσταση? Με το μέσο προσδόκιμο ζωής να αυξάνει η ραγδαία ακόμα και για τους δουλούς. Έχουμε ανάπτυξη της κοινωνίας. Απλώς δεν κολλάει, δεν δένει το σχήμα. Ή μετάβαση από τη δουλειοκτησία στη φεουδαρχία. Χρειάζεται αλλεπάλληλες επιδρομές βαρβάρων. Δηλαδή αυτού που ο Έγκελς αποκαλούσε ενώσεων φυλών, οι οποίες είναι συγκροτημένες ως νομάδες πολεμιστές καταδρομής και σαρώνουν τα μεγάλα φεουδαρχικά μορφώματα, τα μεγάλα, συγγνώμη, δουλειοκτητικά μορφώματα, μέχρι μετά από αλλεπάλληλες σαρώσεις να εδραιωθεί ο νέος κοινωνικός και οικονομικός σχηματισμός της φεουδαρχίας, που συνιστά αναβάθμιση του υποκειμένου της εργασίας, είναι άλλο δουλοπάρικος, άλλος βαθμός ελευθερίας από τον δούλο. Και να αναβαθμιστεί ουσιαστικά συνολικά η κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν μία πενταπλέτα, μία διαίρεση της κοινωνίας σε σχηματισμούς. Τελειώνω, Αλέξανδρε. Πέντε λεπτά. Τελειώνω. Πενταπλέτα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία περιοδολόγηση της ιστορίας στα πλαίσια του ιστορικού υλισμού, που λέει ότι υπάρχει πρωτόγονη κοινότητα, πρωτόγονη κοινωνία, δουλοκτητικός κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός, φεουδαρχικός, κεφαλαιοκρατικός και σοσιαλισμός, κομμουνισμός. Υπάρχει και μια άλλη περιοδολόγηση της ιστορίας που συνυπάρχει στους κλασικούς. Η τριπλή λεγόμενη περιοδολόγηση της ιστορίας. Εδώ βασικό κριτήριο είναι το να ξεχωρίζει με βάση τις ταξικές κοινωνίες η ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, μιλάμε για προταξικές κοινωνίες, ταξικές κοινωνίες και αταξικές κοινωνίες. Εδώ, όπως βλέπετε, εκ των πραγμάτων σύστημα αναφοράς είναι οι ταξικές κοινωνίες. Οι άλλες είναι απλώς προ και α ταξικές. Έτσι. Άρα δεν έχουμε θετικό προσδιορισμό του τι συνιστά όριμη ανθρωπότητα. Ακόμα. Επιπλέον, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Το μέγιστο που επιτυχάνεται στα πλαίσια του κλασικού ιστορικού υλισμού, δεν αναφέρομαι στις εκχυδαισμένες σχηματοποιήσεις δογματικού τύπου, γιατί αυτές θέλουν ξεχωριστή πραγμάτευση. Το μέγιστο που μπορεί να καταφέρει ο κλασικός μαρξισμός όσον αφορά την αντίληψη, ας πούμε, περί παραγωγικών δυνάμεων σχέσεων παραγωγής, είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε και στο προηγούμενο μάθημα του Μιχάλη, ως σχέση παραγωγικών δυνάμεων σχέσεων παραγωγής, σαν να είναι σχέση των κατηγοριών, διαλεκτικών κατηγοριών, περιεχόμενο και μορφή.
Αν δε, είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αν είναι απλώς περιεχόμενο και μορφή και αν κινούνται στο επίπεδο της αντίθεσης, αντιπαλότητας, αντιπαράθεσης απλώς, τότε δεν έχουμε συλλάβει τον πυρήνα της διαλεκτικής του κοινωνικού όλου. Για να είμαστε ακριβείς, στο επίπεδο της ουσίας, της κοινωνίας, εκεί που υπάρχει ο αυτοπροσδιορισμός, εκεί που αναδεικνύεται η αιτιώδη συνάφεια και η κινητήριος δύναμη ανάπτυξης, αυτοανάπτυξης του συστήματος, έχουμε κλιμάκωση μιας βασικής κατηγορίας της φιλοσοφίας του μαρξισμού, της διαλεκτικής φιλοσοφίας συνολικά, της κατηγορίας της αντίθεσης, η οποία κινείται ως εξής. Ταυτότητα. Με διαφορά, μάλλον με διάκριση. Εάν δεν παρακολουθήσουμε αυτή την κλιμάκωση της βασικής αντίφασης του οργανικού όλου, δεν έχουμε αντίληψη σαφή για την νομοτέλεια του αντικειμένου που διερευνούμε. Δηλαδή, ξεκινά από την ταυτότητα. Κάθε περίπλοκο σύστημα ξεκινά από μία σύμφυση των πλευρών όλων, στις οποίες μόλις αρχίζουν και γίνονται διακριτά τα μέρη. Κάθε περίπλοκο σύστημα στη δυναμική του δείχνει ότι οδηγείται σε μία περιδίνηση που παίρνει τη μορφή ενός δίπολου. Στην αρχή μόλις μεταβίας διακρίνονται αυτοί οι πόλοι. Έτσι. Στη διαφορά είναι διακριτή αυτή η πόλη. Ας πούμε, αν ταυτότητα είναι το επίπεδο εκείνο στο οποίο στο δίπολο άνθρωπος και οι ανάγκες του, φύση, φυσικό περιβάλλον για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου είναι κάπου ταυτόσιμη, στο επίπεδο της διαφοράς γίνονται διακριτή. Εξελικτικά αυτό που σημαίνει ότι εμφανίζεται το ζώο, το οποίο κινείται στο χώρο. Ταυτότητα έχουμε στο φυτό ουσιαστικά, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Ή ας πούμε στο έμβριο ή στο νεογνώ, στον άνθρωπο. Έτσι. Διαφορά έχουμε ακριβώς στο ζώο που κινείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Αντίθεση έχουμε εκεί όπου αλλάζουν λειτουργικά κάποια αντικείμενα της φύσης, τα οποία χρησιμοποιούν ως προέκταση των άκρων τους κάποια ζώα, για την επενέργεια σε άλλα αντικείμενα της φύσης. Και καθ' αυτό αντίφαση έχουμε εκεί που λειτουργικά και μορφολογικά αλλάζουν τα αντικείμενα, δημιουργούνται τα πρώτα εργαλεία και αρχίζει ο άνθρωπος και μετασχηματίζει το περιβάλλον του, αντί να μετασχηματίζεται αυτός και να είναι αυτό η βασική στρατηγική επιβίωσης του είδους του. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι αν δούμε τις σχέσεις παραγωγής κατά αντίστοιχο τρόπο, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, δεν μπορώ να το αναλύσω, αλλά πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Ότι εάν δεν περιγράψουμε το μηχανισμό αμοιβαίου μετασχηματισμού, αλληλοδιείσδησης των πόλων, δηλαδή μετατροπής των παραγωγικών δυνάμεων στις σχέσεις παραγωγής και τα ανάπαλλην, δεν έχουμε εξηγήσει την κοινωνία ως ολότητα. Αυτό δεν υπάρχει στον κλασικό μαρξισμό, δεν υπάρχει στον ιστορικό ελισμό. Δεν έχω το χρόνο να αναλύσω άλλες ανεπάρκειες, το ξανατονίζω, ανεπάρκειες, οι οποίες δεν είναι δηλωτικές της διανοητικής ανεπάρκειας των κλασικών. Αλλά είναι δηλωτικές του γεγονότος ότι η επαναστατική θεωρία έχει μόνο ένα τρόπο ύπαρξης, την ανάπτυξή της. Οι κλασικοί έθεσαν τις αρχές, τα αφετηριακά σημεία, τις βασικές κατευθύνσεις σε ευρύτατο φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων. Εναπόκειται σε εμάς να προωθήσουμε περαιτέρω αυτή την έρευνα. Αν αντιληφθούμε λοιπόν ιστορικά τον ιστορικό υλισμό και αναβαθμίσουμε τη θεώρησή μας σε ένα άλλο επίπεδο, επίπεδο το οποίο μας επιτρέπουν οι πρώτες πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα και τα δομικά διαρθρωτικά προβλήματα, οι βασικές αντιφάσεις αυτών των κοινωνιών, η μη επίλυση των οποίων οδήγησε στην πτώση, στην ήττα του κινήματος του επαναστατικού του 20ου αιώνα, εάν δεν σκύψουμε με βάση αυτές τις δυνατότητες ξανά στη θεωρία, δεν μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη των επιταγών των αναγκών της εποχής, του παρόντος και του μέλλοντος της κοινωνίας. Στα πλαίσια
του εγχειρήματος, της λογικής της ιστορίας που θεμελίωσε ο Βίκτορ Αλεξέιεβιτς Βαζιούλιν, ένας μεγάλος σοβιετικός διανοητής, υπάρχει ένα εγχείρημα διαλεκτικής ανάπτυξης, δημιουργικής σχέσης προς τον μαρξισμό, διαλεκτικής ανάπτυξης άρσης του μαρξισμού μέσω της άρσης του ιστορικού υλισμού. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχουν προκύψει από αυτή την συμπυκνωμένη, ας πούμε, σύντομη και σχηματοποιημένη ανάλυση που προσπάθησα να κάνω. Και για όποιον ενδιαφέρεται για αυτό το εγχείρημα του δημιουργικού μαρξισμού και την ανάπτυξη της κοινωνικής θεωρίας στη βάση της διαλεκτικής άρσης του ιστορικού υλισμού και συνολικά του μαρξισμού, στα πλαίσια της λογικής της ιστορίας, υπάρχει το ομώνυμο έργο που διατίθεται εδώ στο διάδρομο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.